Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη σας είπα, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και υποψήφιος ευρωβουλευτής ήταν με το Πασόκ Κινάλ στις τελευταίες ευρωεκλογές. Κύριε Ζαρωτιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε εκτός Ελλάδας, νομίζω, σωστά. Ναι. Τι θερμοκρασίες έχετε. Είστε στην Πολωνία. Τι θερμοκρασίες έχουμε εκεί, κύριε Ζαρωτιάδη? Όχι τόσο υψηλές στην Ελλάδα. Ωραία. Άρα να μείνετε λίγο παραπάνω εκεί. Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, κυρίως θέλω να επικαλεστώ σήμερα για τη συζήτησή μας την πολιτική σας ιδιότητα. Ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Νομίζω ότι τα πήγατε αρκετά καλά σε ψήφους, παρότι δεν εκλεγήκατε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός του πόσοι εκλέχθηκαν τελικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν θέλετε σε αυτό να σχολιάσετε κάτι. Δέχομαι την κρίση σας. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αν δέχεστε και την κρίση των συναδέλφων σας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Γιατί το πρωί μιλούσαμε για την επιστολή Κωνσταντινόπουλου για θέμα που τίθεται θέμα ηγεσίας, έθετε θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι ψηλό είπε σε μια συνέντευξή του το πρωί στον Sky ο κύριος Γερουλάνος. Διαβάζουμε τώρα πριν λίγο στο πρώτο θέμα άρθρο του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος μιλάει ευθέως για θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος λέει άμεσα στους φίλους και στα μέλη για άλλα. Ενώ σημειώνει ότι την ευθύνη έχει η ηγεσία de facto και είναι αυτή η οποία απορρίφθηκε από το πολιτικό σώμα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Όταν δεν πετυχαίνει ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ το στόχο του, οφείλει την πρώτη ευθύνη να την αναλάβει γιατί αυτός την έχει ο πρόεδρος? Σε όλα τα αποτελέσματα ακούω πίσω μια μουσική. Ωραία. Εντάξει. Μια πολύ ωραία μουσική. Το διορθώσαμε. Αλλά... ωραία η μουσική, αλλά καλύτερα να ακούτε εμένα τι λέω για να απαντάτε. Ναι. Λοιπόν, αποτελέσματα ενός... Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Παρακαλώ, δεν σας ακούμε καθόλου. Βγαίνει ένα μπουρδουκλωμένο πράγμα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε. Ξαναπάρετε. Τώρα σας ακούω καλά. Για πείτε μας. Ωραία. Συγγνώμη για την δυσκολία της σύνδεσης, τα τεχνικά προβλήματα προκύπτουν ενίοτε. Λέω ότι όταν υπάρχει μια συλλογική μάχη και ένας συλλογικός αγώνας, όπως είναι οι πολιτικοί αγώνες, την ευθύνη την φέρουμε όλοι και όλες. Όλοι και όλες ανεξαιρέτως. Προφανώς η ευθύνη προσδιορίζεται αναλόγως της θέσης που έχει ο καθένας και η καθεμιά. Και άρα είναι ζήτημα του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, να εκκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται για να αξιολογηθεί καταρχάς το αποτέλεσμα μέσα από τα συλλογικά όργανα του κινήματος. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω δηλώσεις, όχι, να μας πείτε εσείς, όρων, συντρόφων και συντροφισσών, εσείς τι σκέφτεστε. Αλλά θέλω να πω εγώ να πω συγκεκριμένα ότι προφανώς πλέον ο λόγος περνάει στα συλλογικά όργανα. Η σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου, η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από πλευράς του Προέδρου νομίζω είναι αυτονόητο. Θα το πράξει, αντιλαμβάνομαι, γιατί μετά από κάθε αποτέλεσμα εκλογικό πρέπει συλλογικά να εκφραστούμε μέσα από τα όργανα και τις διαδικασίες ενός οργανωμένου. Σύμφωνοι, αλλά τώρα μου πετάτε λίγο την μπάλα στην εξέδρα. Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, εσείς λέτε φυσικά και σωστό αυτό ότι τα όργανα θα αποφασίσουν. Αλλά εσείς ατομικά πιστεύετε ότι όταν υπάρχει μια ήττα είναι η ίδια η ευθύνη όλων των στελεχών, όλων των υποψηφίων και του Προέδρου, ή διαφοροποιείται η ευθύνη? Τα πρόσωπα προφανώς, που ηγούνται. Προφανώς διαφοροποιείται. Mm-hmm. Προφανώς διαφοροποιείται. Αυτό δεν σημαίνει όμως αυτομάτως ότι οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρέπει να αλλάξουν όλοι και όλες. Mm-hmm. Έχει αυτή την απόφαση, ξέρετε, κοιτάξτε, δεν θέλω να συμβάλλω σε μια ανετίως και χωρίς αποτέλεσμα την επόμενη μέρα μιας εκλογής προκαλούμενη εσωστρέφεια. Άλλωστε δεν μου αναλογεί κιόλας, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, μετήχα στο ευρωψηφοδέλτιο, θα είμαι στον χώρο αυτόν, όπως υποσχέθηκα σε όσους και όσες με στήριξαν, θα προσπαθήσω να παλέψω για την εξέλιξή του και την ανοικοδόμησή του, όπως και όλοι και όλες που μετέχουμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μόνο που μου πρέπει προσωπικά εμένα είναι να δηλώσω πως προφανώς
υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης του αποτελέσματος. Δεν ήταν ένα ευχάριστο αποτέλεσμα, όπως δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα συνολικά για την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα. Άρα ως εκ τούτου τα συλλογικά όργανα που προβλέπει το καταστατικό του κινήματος πρέπει να συγκληθούν και να αναλάβουν δράση. Αν δεν κάνω λάθος, διαψεύστε με, είστε νεοεισερθείς στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, είχα εκτεθεί ως υποψήφιος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στις βουλευτικές εκλογές το 2009 και το 2012 στην εκλογική περιφέρεια των Σερών. Ακολούθως από το 2013, χωρίς να ενταχθώ σε άλλον πολιτικό χώρο, κρατώντας την προσπάθεια έκφρασης της σοσιαλιστικής μου ταυτότητας μαζί και με άλλους και με άλλες, ιδρύσαμε και συντηρήσαμε την σοσιαλιστική προοπτική την οποία προεδρεύω. Αποφασίσαμε μετά το κάλεσμα του Προέδρου και του κινήματος να συνταχθούμε και να συστρατευθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Το πράξαμε με τη δική μου υποψηφιότητα στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και παραμένω λοιπόν με αυτή μου την επιλογή και εγώ όπως και όλοι και όλες όσες με στήριξαν στην προσπάθεια να ανοικοδομήσουμε τον χώρο της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Τι εννοώ? Να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον ρόλο που μπορεί το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα να παίξει την επόμενη μέρα. Άρα για την ενεργή επιστροφή σας, να επαναδιατυπώσω λοιπόν την ερώτηση, για την ενεργή επιστροφή σας ευθύνεται το γεγονός ότι βλέπετε ότι κάτι πάει να αλλάξει προς το καλύτερο προφανώς, ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο σοβαρό ενδεχομένως και αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που για λίγο έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις. Με το δικό σας λοιπόν σκανάρισμα, ας αφήσουμε το θέμα της ηγεσίας απ' έξω. Τι δεν πήγε όσο καλά θα έπρεπε να πάει? Η επικοινωνία, η εξωστρέφεια, δεν ακούσαμε τις θέσεις σας, τα κανάλια που δεν, γιατί ακούστηκε και αυτό, που δεν πρόβαλαν τι ακριβώς λέτε? Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε δεν είναι, εγώ θέλω να μείνω στις δικές μας ευθύνες. Mm-hmm. Γιατί το τι δεν κάναν άλλοι ως όφυλαν ή μη για μας, αυτό είναι δικό τους θέμα σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι αν και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ήταν μάλλον ο μόνος από τους κυρίαρχους, εννοώ των τριών μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων, ήταν ο μόνος χώρος ο οποίος πραγματικά επικέντρωσε τη συζήτηση σε θέματα για την Ευρώπη και όπως έλεγα σε όλη την προεκλογική περίοδο δια της αντανακλάσεως για την Ελλάδα, μάλλον αυτό δεν το κάναμε αρκετά πιστικά και αρκετά έντονα. Δεν μας διαφοροποίησε αυτό επαρκώς από τους άλλους διεκδικητές της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Νομίζω όμως ότι στην ίδια γραμμή που ακολουθήσαμε προεκλογικά πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε με πιο συγκεκριμένο, πιο ριζοσπαστικό τρόπο για τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Ελλάδα. Και αν το πράξουμε αυτό, τότε μπορούμε να είμαστε ήδη ένας από τους βασικούς, αν όχι ο βασικότερος πόλος συγκρότησης νέας μετοπικής κυβερνητικής προοδευτικής συμπαράταξης. Το έλεγα και πριν τις εκλογές, το λέω και τώρα, το λένε και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αν θέλετε, με τον διαφορετικό χρωματισμό καθένας ή καθεμιά, ότι απαιτείται να υπάρξει μια μετοπική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ενσωματώσεις, σημαίνει όμως μια συνεννόηση όπως άλλωστε την βλέπουμε στη Γαλλία μετά τις τεκτονικές πολιτικές εξελίξεις ακολούθως του αποτελέσματος, έτσι, στην Γαλλία βλέπουμε ανάλογες διεργασίες. Εδώ είχαν προηγηθεί. Υπήρχαν δηλαδή σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο συζητήσεις οι οποίες αναδείκνυαν τη δυνατότητα σε πολλά ζητήματα να υπάρχει συνεννόηση. Αυτό νομίζω πρέπει να ενταθεί. Ο πολίτης θέλει μια ολοκληρωμένη, στιβαρή, γερή και νικηφόρα προοπτικά προοδευτική πρόταση να την εμπιστευτεί. Άρα αυτό που έλεγε προεκλογικά ότι θα κάνει και θέλει να το κάνει προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης στη δημιουργία ενός μιας ευρύτερης κεντροαριστεράς, ενός ίσως με οποιοδήποτε επικεφαλής. Ακούστηκε κάτι και για τη Νέα Αριστερά, το διέψευσε η Νέα Αριστερά χθες. Με αντιπρόεδρο την κυρία Χτσιόγλου. Είστε θετικός γενικότερα για αυτή τη συνένωση κάποιων κομμάτων και τι σημαίνει, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν, όχι συνένωση, συνεργασία? Μπράβο. Το διόρθωσα. Το προλάβατε και το διορθώσατε. Λοιπόν, ναι, είμαι θετικός. Το έλεγα προεκλογικά. Το υποστήριξα με την παρουσία μου σε τέτοιες διεργασίες πριν ακόμα συστρατευθώ
με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο και θα το υποστηρίξω από εδώ και μπρος από τις τάξεις πλέον του κινήματος. Έτσι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στην πορεία αυτή δεν θέλει βιασύνη. Ο χρόνος δεν είναι πολύς, αλλά δεν θέλει βιασύνη, δεν θέλει βιαστικές κινήσεις και επίσης δεν θέλει ηγεμονισμούς. Το ζήτημα δεν είναι ποιος ή ποια θα ηγηθεί. Το ζήτημα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, η συνεργασία και η συμπαράταξη. Ναι, βέβαια δεν έχουμε δει πολλές φορές κάποιοι να κάνουν πίσω για να βγουν άλλοι μπροστά. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Η ματαιοδοξία, φιλοδοξία, όπως και αν το ερμηνεύσει κάποιος. Ναι, οι φιλοδοξίες είναι θεμητές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν πίσω από το συλλογικό καλό. Ναι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και φοβάμαι, ξέρετε, γενικότερα έχουμε μιλήσει πολλές φορές, γνωριζόμαστε, είμαι φύση αισιόδοξος, αλλά οφείλω να πω ότι τόσο τα αποτελέσματα της Κυριακής πανευρωπαϊκά, όσο και οι τάσεις, οι συνεχείς εντυνόμενες τάσεις μιας πλευράς της έκφρασης στην Ευρώπη, η οποία είναι φιλοπολεμική και είναι μυσαλόδοξη. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που είναι δυσίωνο ή τουλάχιστον που απαιτεί από εμάς που έχουμε μια διαφορετική προοδευτική, κοινωνική, περιβαλλοντική άποψη να δράσουμε πιο δυναμικά και πιο συντονισμένα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Αν θέλετε μπορώ να σας περιγράψω ένα εσταντανέ από την παρουσία μου εδώ στην Πολωνία σε φυσικά, στο συγκεκριμένο φυσικά. Συνέδριο που θα μπορεί να τον αναδείξει. Κοιτάξτε, είμαι εδώ με μεγάλη τιμή εκπροσωπώ καλεσμένος το Πανεπιστήμιο και τη σχολή μου σε ένα συνέδριο για την πρωτοβουλία των τριών θαλασσών, στην οποία προσφάτως η Ελλάδα έγινε και πλήρες μέλος, έτσι, από, αν δεν απατώ, από το Σεπτέμβριο το προηγούμενο. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που μετέχουν οι χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης και εμείς, και τα Βαλκάνια εκτός των Δυτικών Βαλκανίων, συζητούνται θέματα φερρυπίν για τις υποδομές που πρέπει να προτάξουμε και συνεργατικά να διεκδικήσουμε πόρους για όλη αυτή την περιοχή, για τις υποδομές σε σταθμούς συνδρομικούς, ο δίκτυος συνδρομικός, τις οδικές συνδέσεις, τη Βία Καρπάθια, την έχουμε κουβεντιάσει και μαζί. Και ενώ συζητιώνται αυτά και υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, μια πολύ ισχυρή, αν και μειοψηφική ευτυχώς ακόμα, αλλά ισχυρή άποψη, η οποία είναι φιλοπολεμική, έρχεται και λέει πως όλα αυτά πρέπει να προωθηθούν, ακούγαμε χθες συναδέλφους από συγκεκριμένα λόμπι, πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να διευκολυθεί η μεταφορά πολεμικού υλικού και εξοπλισμών από τον Νότο προς τον Βορρά. Αντιλαμβάνεστε τι υπονοεί αυτή η άποψη. Και εδώ εμείς πρέπει να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό. Βεβαίως θα υπερασπιστούμε τα δίκαια των λαών που είναι θέματα πολεμικών συγκρούσεων και επιθετικών πολιτικών. Άλλο αυτό και άλλο να καταστεί η οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία όργανο και χέρι των πιο επιθετικών γερακιών της άλλης πλευράς. Εντάξει, είναι ένας τομέας που δεν τον ξέρω και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη εμπεριστατωμένη, αλλά η πρώτη μου σκέψη είναι εμείς ας έχουμε τα οικονομικά, στηρίξουν όλες οικονομικά να γίνουν οι υποδομές που θέλουμε και αν αυτές έχουν στο μυαλό τους μπορούμε να τους ανακόψουμε σε αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Δεν λέω προφανώς ότι πρέπει να ανακόψουμε την υλοποίηση των υποδομών, αλλά πρέπει από τώρα να βάλουμε φρένο σε αυτούς οι οποίοι μυσαλόδοξα και κοντόφθαλμα νομίζουν ότι με τέτοιες πολιτικές θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των ανθρώπων. Καταρχάς, δείχνει μια ανάλυση και ένα σκεπτικό όλων αυτών των δυνάμεων. Βέβαια. Και αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή είστε και καθηγητής οικονομικών και γνωρίζετε καλά, τι γίνεται ευρωπαϊκά με όλη αυτή τη στροφή προς την ακροδεξιά, με την έννοια ότι βλέπουμε, η δική μου τουλάχιστον ανάλυση έχει να κάνει με μια ανασφάλεια που νιώθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, με το αν πρέπει να αρχίσουμε να αποστασιοποιούμαστε από τους όρους φτού-φτού, έξω από εδώ, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος που από ανασφάλεια στρέφεται στα κόμματα που δείχνουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν μια στοιχειώδη σταθερότητα και ασφάλεια, ας το πω έτσι. Μπορεί ψευδός, αλλά σημασία έχει ότι πείθουν και νεανικά κοινά και αυτό το βλέπουμε παντού. Καταρχάς να συμφωνήσω στο ότι για μένα πολιτικός μου αντίπαλος δεν είναι όποιος ή όποια ψήφισε τώρα ή έχει ψηφίσει στο παρελθόν κόμματα τα οποία εγώ προσωπικά χαρακτηρίζω ως μυσαλόδοξα, ακροδεξιά και επικίνδυνα.
Δεν είναι ο πολιτικός μου αντίπαλος αυτός ή αυτή που τα ψήφισε. Ο πολιτικός μου αντίπαλος προσωπικά εμένα κατά επιλογή είναι αυτός ή αυτή που τα εκφράζει. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας, το ζήτημα δεν είναι του να κατηγοριοποιήσουμε τους πολίτες, είναι να τους πείσουμε. Εμείς που υποστηρίζουμε μια άλλη άποψη. Σε αυτή την κατεύθυνση έχετε πολύ δίκιο να πείτε ότι παίζει ρόλο, όπως είπατε, ότι παίζει ρόλο η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Γιατί ξέρετε, εδώ εμένει η Ευρώπη σε ένα λανθασμένο δίλημα. Το δίλημα που λέει περισσότερο ευέλικτο ή λιγότερο ευέλικτο σύμφωνο σταθερότητας. Αλλά σύμφωνο σταθερότητας. Με υψηλά επιτόκια, με περιοριστική πολιτική, με περαιτέρω συγκεντροποίηση, με περαιτέρω χωρική και ταξική ανισότητα. Εμείς λοιπόν αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και αντί του διλήμματος περισσότερο ή λιγότερο ευέλικτο σύμφωνο σταθερότητας, να προτάξουμε το πραγματικό δίλημα. Απέναντι στο σύμφωνο σταθερότητας άλλων εποχών, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πρέπει να πάμε σε ένα σύμφωνο ανάπτυξης για την οικονομία της Ευρώπης. Ένα σύμφωνο ανάπτυξης με κοινωνική και χωρική δικαιοσύνη και με περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Πολλά εξειδικευμένα ζητήματα ως προς το τι σημαίνει αυτό μπορούμε να πούμε, με όποια ευκαιρία θελήσετε να το συζητήσουμε ευχαρίστως, αλλά εν πάση περιπτώσει το δίλημα είναι αυτό. Και αν δεν πάμε σε μια τέτοια αναπτυξιακή, κοινωνικά δίκαιη πολιτική, τότε οι δυνάμεις της μυσαλλοδοξίας θα παγιδεύσουν και άλλους δυσαρεστημένους πολίτες και άλλους πολίτες που δικαίως έχουν αγανακτήσει στις τάξεις τους. Και κλείνοντας, κύριε Ζαρωτιάδη, επειδή είστε κοντά με τους φοιτητές, με τους νέους ανθρώπους, με την γενιά που τώρα βγαίνει στην επαγγελματική της ζωή, πείτε μου, πώς μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν κατά τη γνώμη σας, γιατί το ότι δεν ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, φάνηκε από την αποχή. Αλλά πώς μπορεί να επανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη και να πάνε στην κάλπη τελικά? Κοιτάξτε, εδώ θα γίνω λίγο, πώς να πω, πιο, όχι επιθετικός, λίγο πιο, θα απαιτήσω κάποια πράγματα. Κάποιες φορές οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μου το ξέρουν, έχω μια πολύ άμεση και καθόλου, πώς να πω, καθηγητική σχέση μαζί τους, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι εγώ δεν ψάχνω για δικαιολογίες για όσους και όσες δεν ψήφισαν. Κάναν λάθος. Κάναν μεγάλο λάθος. Και η ευθύνη είναι επάνω τους. Δεν δέχομαι δηλαδή με τίποτα την αποχή ως επιλογή καταδίκης ενός συστήματος. Σε αυτό το σύστημα ζούμε, σε αυτή τη διαδικασία μετέχουμε, πρέπει να μετέχουμε. Αν δεν μας αρέσει μια συλλογικότητα να δημιουργήσουμε τη δική μας ή να μπούμε να την αλλάξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να εκφραστούμε είτε ενεργά είτε παθητικά με την ψήφο μας. Είναι μεγάλη ευθύνη του πολίτη και μεγάλη υποχρέωση του απέντη στον εαυτό του, στα παιδιά του, στους γονείς του, στους ανθρώπους τους δικούς του, στην κοινωνία του, να εκφραστεί. Είναι, η διαδικασία της αποχής για μένα είναι απαράδεκτη. Βεβαίως έχει εξήγηση, αυτό ναι. Η εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται απογοητευμένοι και δικαίως, αυτό θα τους το δώσω, δικαίως από το πολιτικό σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το διορθώσουμε απέχοντας, επιλέγοντας εν είδη κατά δίκης την παραλία αντί να πάμε μια ώρα να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καθαρά για μένα είναι όσο και αν εξηγείται, είναι απαράδεκτο. Αν είχαμε ηλεκτρονική ψήφο, πιστεύετε οι νέοι θα ανταποκρίνονταν καλύτερα, διαφορετικά? Ίσως ναι. Υπάρχουν ζητήματα, ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή, με την ηλεκτρονική ψήφο ποτέ δεν μπορείς 100% να διασφαλίσεις την μυστικότητα και την, με την έννοια ότι πώς θα διασφαλίσω ότι κάποιος είναι πάντα μόνος του στη διαδικασία αυτή, εκτός και αν διαμορφώσεις ένα μεγάλο δίκτυο πανελλαδικά με συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί κανείς να πάει αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται, και μέσα σε λίγα λεπτά ηλεκτρονικά να καταθέσει την επιλογή του. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε. Είμαι όμως εν γέννη υπέρ της αξιοποίησης των νέων μέσων.
Αλλά ξαναλέω, πρέπει να προσέξουμε πολλά ζητήματα, γιατί η καιρή είναι πονηρή, κυρία Τζόρτζη. Ναι, πάντως θέλω να σας πω ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, μιλούσαμε χθες με τον κύριο Πίτα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είχαμε μια δημοσκόπηση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από το Twitter, όπως μας εξήγησε, η οποία ήταν πιο κοντά από όλες τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες είχαν γίνει σε... ναι. με άλλα δεδομένα. Δεν το αφισβητώ καθόλου. Σίγουρα η δυνατότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα με πιο αποτελεσματικούς, πιο γρήγορους και πιο συνδυαστικά εξελιγμένους τρόπους δίνει. Θέλω να πω ότι καθόλου δεν θα μου κάνει εντύπωση αν εγώ μπω και ψηφίσω κάτι άλλο με μια διασταύρωση της συμπεριφοράς μου και των σχολείων μου μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν μου πει και πάω και ψηφίσω κάτι άλλο, ότι δεν είσαι εσύ αυτός που ψηφίζει. Πετάω την ψήφο σου έξω. Αυτό ναι, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, έτσι. Είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Σας ευχαριστώ γιατί πολύ. Γιατί εν περιπτώσει η ελευθερία του να αλλάξει τη γνώμη μέχρι την τελευταία στιγμή είναι στα χέρια του κάθε πολίτη. Ανεξάρτητα τι έχει υποστηρίξει μέχρι την τελευταία. Έχω απάντηση, αλλά δεν έχω χρόνο. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρωτιάδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.